Υπάρχει εταιρεία με το Ιόνιο Πέλαγος, ο κύριος Λιάτος, κάνει δύο δρομολόγια την ημέρα. Όταν πολλά νησιά στο Αιγαίο, ξέρεις ότι έχουν δύο καράβια τη βδομάδα. Η Κεφαλονιά έχει 10 δρομολόγια την ημέρα. Όταν είχε λοιπόν η Κεφαλόνια Lines, πήγαινε ζήτησε ο δήμαρχος της Ιθάκης να διανυκτερεύει το καράβι στο βαθύ. Και πήγαινε το χειμώνα 3 δρομολόγια κάθε βράδυ στην Ιθάκη και 5 το καλοκαίρι. Εδώ είναι ο Λικούδης και με διαψεύσει. Όταν λοιπόν έχει καράβι 3 φορές την εβδομάδα το χειμώνα και πήγαινε με 3 αμάξια, με 5 επιβάτες, ξέρουμε ότι η Ιθάκη δεν έχει κόσμο το χειμώνα. Δεν μπορεί το καλοκαίρι να έρχεται το άλλο για Ιούλιο και Αύγουστο. Έτσι. Και να παίρνει τα αυτά εις βάρος των εταιριών που κρατήσανε το χειμώνα δύο δρομολόγια, ο Λιάτος και η Κεφαλόνια Lines. Αυτό ήταν απαράδεκτο που έγινε. Και εμείς, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να παρτεί δρομολόγιο, αλλά όλο το χρόνο. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Να έχει δρομολόγιο η Ιθάκη όλο το χρόνο. Θα πάει πού, πώς. Σάμι, Ιθάκη, Πάτρα. Όταν όμως όλο το χειμώνα, Υπουργέ, έρχεται ο άλλος και εξυπηρετεί 3 δρομολόγια όλο το χειμώνα και 5 το καλοκαίρι. Εγώ και αυτό το θεωρώ. Τι ζητάμε, ποια αγώνη γραμμή θα σου δώσουν όταν έχει 8 δρομολόγια την ημέρα η Κεφαλονιά. Ωραία. Και είναι μισή ώρα. Είπατε προηγουμένως για το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο τους περιμένω στην Αθήνα 1 του μηνός, έχουμε ραντεβού με την Αιτζία. Κανόνισα να μπει κι άλλη εταιρεία. Διότι το δρομολόγιο το μεσημεριανό που βάλανε είναι απαράδεκτο. Η Αφροδίτη το ξέρει. Λοιπόν, τώρα βάλανε και πρωινό. Το δρομολόγιο ήταν πάντα βράδυ. Σωστό. 8 η ώρα. Θέλει να πάει κάποιο Σαββατοκύριακο στην Κεφαλονιά. Δεν μπορεί λοιπόν σήμερα, δεν μπορεί σήμερα να ζητάμε 5 μέτρα και 3 σταθμά. Έπληξε ο Υπουργός πριν ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το συντονισμό των... Τώρα. Επειδή εγώ στο τραπέζι βρίσκομαι με έναν άλλο ρόλο και έχει το επιχειρηματία, απλά θα πω μια κουβέντα για να κλείσει αυτό το θέμα. Νομίζω ότι όταν υπάρχει ένα μικρό μεταφορικό έργο στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη και έχουμε 10 δρομολόγια την ημέρα στον χώρο, η γραμμή τη Πάτρα, σαν τη Ιθάκη, δεν θα γίνει ποτέ βιώσιμη. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει επιχειρηματία που να δέχεται να δρομολογήσει ένα πλοίο και να μπαίνει κατά 2 εκατομμύρια περίπου ευρώ σε αιτήσια βάση στον κύκλο έτου μα. Άρα εκεί πρέπει να βρούμε κάποιε λύσει. Εμεί έχουμε κάνει κάποιε προτάσει. Και οι προτάσεις έχουν γίνει και δημόσια. Στο πρώτο τελευταίο ΣΑΣ προτείναμε ανάλογα με την δυναμικότητα των εταιριών, η άλλη εταιρεία έχει 3 πλοία, εμείς έχουμε 2, να εκτελούμε 5 δρομολόγια την ημέρα στην Ιθάκη και να εκτελεί 3 την εβδομάδα και να εκτελεί 3 η άλλη εταιρεία και 2 εμείς. Δεν ήταν το πρόβλημα, αυτό το τρόπο. Είναι μια ρεαλιστική πρόταση αυτή. Δεύτερη ρεαλιστική πρόταση. Την έκανα δημόσια εγώ στο ΣΑΣ αυτή. Και... Ωραία, θα την καθατώ, παιδιά. Δεν νομίζω ότι πρέπει εδώ να... Όχι, δεν άλλο, απλά λέμε ότι εάν υπάρχει διάθεση μπορεί να προτιμήσει. Έχει μια λογική βάση η πρόταση αυτή. Έχει μια λογική βάση να καθίσουμε κάτω και να σταματήσει και αυτή η διαμάχη ανάμεσά σας και να ηρεμήσετε και όλοι, να είσαστε σε ένα κλίμα καλύτερο. Για όνομα του Θεού. Αυτό που είπε, θα του φωνάξει ξεχωριστά να μιλήσει και μετά όλοι μαζί. Αυτό είναι πολύ ξεπιά κίνηση αυτή. Θα ακούσει έναν και μετά θα του βάλει κάτω και θα αποφασίσει εσύ, εσύ σε ταφεντικό.